Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο σε σχέση με το σχέδιο νόμου. Νομίζω ότι και εγώ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος καλύψαμε το σύνολο των απόψεων του κόμματός μας γύρω από αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μου όμως για τις τροπολογίες. Έχουμε δύο υπουργικές τροπολογίες και, αν δεν κάνω λάθος, άλλες δύο βουλευτικές, δύο ή τρεις. Εμείς καταθέσαμε μία που αφορά το παράβολο των εκπαιδευτικών στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Να πιάσω πρώτα τις υπουργικές τροπολογίες, που δείχνει ποιο είναι το ταξικό πρόσημο της κυβέρνησης σε σχέση με την, που γίνονται αποδεκτές έτσι κι αλλιώς αφού είναι υπουργικές, σε σχέση με την τροπολογία που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η οποία απορρίπτεται. Στην ρύθμιση, στην τροπολογία 591 που αφορά την ρύθμιση θεμάτων υδατοδρομίων. Εμείς έχουμε καταψηφίσει, κυρία Πρόεδρε, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια. Γιατί το κριτήριο στην κατασκευή των υδατοδρομίων δεν είναι η κάλυψη κάποιων κοινωνικών αναγκών, αλλά η ανάγκη επένδυσης συσσωρευμένων κεφάλαιων σε αυτό τον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να συνεχίσουν να κερδοφορούν οι ιδιώτες. Παρέχει επιπρόσθετες διευκολύνσεις η δημιουργία και η λειτουργία υδατοδρομίων, παραβλέποντας ζητήματα ασφαλείας, τα οποία δεν διασφαλίζουν κατά την άποψή μας τη ζωή επιβατών και εργαζομένων. Και είναι και η 583 τροπολογία που αφορά την παράταση πιστοποιητικών πλοίων σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Εμείς, έστω και αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, σας ζητάμε να την αποσύρετε. Είναι απαράδεκτη η τροπολογία αυτή. Απαράδεκτη και επικίνδυνη. Υπονομεύει και τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, υπονομεύει τους εργαζόμενους, υπονομεύει το λαό συνολικότερα, που χρησιμοποιεί τις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Δίπλα σε όλα τα άλλα προνόμια που έχετε δώσει στους εφοπλιστές, μέσα στην πανδημία και με πρόσχημα αυτήν, όπως τις μειώσεις οργανικών συνθέσεων στα καράβια, έρχεστε τώρα με μία τροπολογία και αποφασίζετε την παράταση του χρόνου λήξης των πιστοποιητικών ασφαλείας των πλοίων, που θα έχει άμεση συνέπεια στη μείωση των επιθεωρήσεων και των ελέγχων στα πλοία. Καλά, δεν γνωρίζετε ότι πολλά πλοία είναι ασυντήρητα, είναι σαν πιο κάραβα και κυκλοφορούν στις ελληνικές θάλασσες και όχι μόνο? Γιατί δεν βάζετε ζήτημα να ελεγχθούν τα πλοία που είναι πάνω από 15 χρόνια? Μόνο του πάτε από παράταση σε παράταση την πιστοποίηση. Ποιον εξυπηρετείτε σε αυτή την περίπτωση? Δεν εξυπηρετείτε τους εφοπλιστές, τους πλοιοκτήτες? Και ερχόμαστε στην τροπολογία για να δείτε το ταξικό σας πρόσημο. Δεν είναι καμιά επαναστατική διάταξη που σας ζητάμε να υιοθετήσετε. Έλεος. Αφορά 10.000 εκπαιδευτικούς. Κλήθηκαν αυτοί οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αιτήσεις για τη διαδικασία κατάταξης για την πλήρωση καινών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και κατά τον έλεγχο των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ετούντων, 10.000 τον αριθμό, αναπροκήρυξη, είναι δύο προκήρυξεις, αναπροκήρυξη 10.000, για λόγους ασάφειας, εσφαλμένης ερμηνείας των προκηρύξεων ή για τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν και δεν συνυπέβαλαν αυτό το παράβολο των 3 ευρών που απαιτείται, πετούνται εκτός διαδικασίας. Είναι δυνατόν? Και δεν το κάνετε δεχτό. Ποιος είναι ο λόγος? Να μας το πείτε αμέσως μετά. Γιατί δεν κάνετε δεχτή τροπολογία αυτή? Ή δεν κάνετε, για παράδειγμα, δεχτή μια άλλη τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέση με τους με ρυθμίσεις θεμάτων ΔΕΠ, καθηγητών ΔΕΠ. Τόσο πια δεν καταλαβαίνω το λόγο για να μην κάνετε δεχτές αυτές τις τροπολογίες.